Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλημέρα σας. Να είστε καλά όπου και αν είστε, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, τα χαιρετίσματά μας και τα φιλιά μας και φυσικά σε όλο τον κόσμο όπου μας παρακολουθείτε. Στην Κύπρο, στις Ηνωμένες Πολιτείες, στον Καναδά, στην Αυστραλία, στην Γερμανία και όπου και αν βρίσκεστε και μας βλέπετε, σας στέλνουμε την αγάπη μας και τα φιλιά μας. Και φυσικά, επειδή έφτασε 27 ο μήνας, πάει και ο Γενάρης, έρχονται απόκριες, θα έρθουν οι απόκριες, θα έρθει το Πάσχα. Και σε κάνα 15 εβδομάδες ήρθε το καλοκαιράκι. 15 εβδομάδες πολύ σε παγιόλες. Πόσο έχει ο μήνας, 12, ναι. Καλά, μην τις μετράς τώρα. Όπου να είναι, πάντως καλοκαίρι έχει. Τι θα φάμε σήμερα, Αντινάκη μου, με τις ομορφιές σου είσαι πάλι. Σε ευχαριστώ, Θανάση. Έχουμε πάρα πολύ ωραίο παγάκι σήμερα, έχουμε πολύ ωραίο θέμα. Γιατί είναι όλη η εκπομπή αφαιρωμένη σε αυτό το θέμα. Χάμπουργκερ σπιτικά. Πώς, έτσι, γιατί όλοι... Μην με κοιτάς που γελάω, είμαι πολύ ευτυχισμένος σήμερα. Χαίρομαι. Αυτό είναι πολύ καλό σημάδι. Όλοι ξέρουμε λίγο πολύ και μπορώ και εγώ εύκολα να σας δώσω μια συνταγή πώς θα κάνουμε ωραία μπιφτέκια, αφράτα, μια ωραία σάλτσα για το χάμπουργκερ, πώς θα κάνουμε πατατούλες, αλλά ψωμί όμως, αυτό είναι. Γιατί καλό χάμπουργκερ χωρίς καλό ψωμάκι, ξέρετε, τα ψωμάκια, τα αφράτα, αυτό θα αρχίσουμε, αυτό θα κάνουμε πριν απ' όλα. Ωραία, πριν πάμε λοιπόν να φωνάξουμε τον αγαπημένο μας, θα καταλάβετε ποιον, για να μας βοηθήσει εδώ πέρα να φτιάξουμε τα ψωμάκια, να μας δώσει τα φώτα του ουσιαστικά, να πούμε ότι δεν ξεχνάμε το διαγωνισμό που έχουμε, κυρίες και κύριοι. Στέλνουμε SMS NIENA στο 54070 για να κερδίσετε, κυρίες και κύριοι, δύο άτομα. Ένα φοβερό τετραήμερο. Τετραήμερο, δεν είναι ούτε διήμερο ούτε τρίμερο. Πάμε για τετραήμερο πλέον. Στα όμορφα Τρίκαλα Κορινθίας, με πρωινό φυσικά το τετραήμερο και έξτρα βόλτα με άλογα, γιατί έχει εκεί πέρα. Για να δούμε ράντζου ουσιαστικά με άλογα και βλέπεις τις περιοχές. Ναι. Και φυσικά όλα αυτά από το καταφύγιο Ερμής στα πανέμορφα, επαναλαμβάνω, Τρίκαλα Κορινθίας. SMS NIENA 54070, μην το ξεχνάτε, την Παρασκευή θα γίνει η κλήρωση και ο τυχερός θα πάρει έτσι, την παρέα του. Θα έτσι κάνει ένα ωραίο τετραήμερο με την παρέα του, την αγαπημένη του, τον αγαπημένο του. Λοιπόν, ό,τι άλλο θέλετε, κυρίες και κύριοι, 211-189-1957, 211-189-1958, practorspavakistar.gr για τα mail που μας στέλνετε και πραγματικά όλα τα παρακολουθούμε, όλα τα διαβάζουμε και όπως καταλαβαίνετε, κάνουμε και κάποιες συνταγές εδώ πέρα, Ντίνα, με δικές σας προτάσεις. Και έχουν μπει στο πρόγραμμα να γίνουν αρκετές συνταγές, λίγη υπομονή θα έχετε. Απ' την άλλη, δεν μπορούμε να διαβάσουμε όλα τα email, είναι λίγο δύσκολο. Βέβαια, πού να γίνεται. Διαβάσουμε όλα τα email, θα μαλλιάσει. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αγάπη σας, πάρα πολύ. www.star.gr, αν θέλετε να δείτε αποσπάσματα της εκπομπής και φυσικά, αν τίποτα από όλα αυτά δεν σας ευχαριστεί, μπορεί να μην έχετε υπολογιστεί, μπορεί να βαριέστε, μπορεί οτιδήποτε, πατάτε teletext στη σελίδα 690 και βλέπετε τις συνταγές και την εκτέλεση των συνταγών, κυρίες και κύριοι, αποκλειστικά και μόνο σε αυτή τη σελίδα του Star. Λοιπόν, κοιτάς την ποδιά σου, γι' αυτό γελάω. Ναι. Άκουλη, τρίχα αυτή η ποδιά, πρόσεξε να δεις τώρα, την είχα πολύ καιρό φτιαγμένη. Mm-hmm. Εντάξει, το παιδάκι αυτό είχα πάθει πλάκα από το χάδι και ξαφνικά το είδα σε ένα σύριαλ. Είναι το σήμα ενός σύριαλ. Για πάμε λοιπόν να καλέσουμε τον Ασημάκη, γιατί πρέπει να αρχίσουμε για τα ψωμιά, τα σπέσια ελαφρά τα ψωμάκια. Καλημέρα! Βρε. Το ξέρω ότι θα έκανες τέτοια είσοδο. Α, ναι, θέλει και το χορευτικό του. Θέλει και το χορευτικό του. Άρα, Ασημάκη μας ήρθες από Κριάτικο σήμερα. Να σου πω, τι έχεις δει. Ένα απ' όλα. Χρόνια πολλά σε όλους σας και πάλι. Να σε καλά. Έτσι θα κάνουμε ψωμιά με τη φούντα. Όταν με ξεμαλιάζει ο Θανάσης. Πώς το λέγανε το καρτούν αυτό. Πώς το λέγανε το καρτούν. Μέχρι να το ξεμαλιάσουμε. Πώς. Φρουφρού. Φρουφρού. Έλα, ξεμάλιασέ τον εσύ. Α, μπράβο. Πάμε να δούμε την κάρτα για τα ψωμάκια, τα αφράτα για χάμπουργκερ. Ψωμάκια για χάμπουργκερ. Για τη συνταγή θα χρειαστείτε 1 κιλό αλεύρι για όλες τις χρήσεις, 2 αυγά, 150 γραμμάρια βούτυρο ή μαργαρίνη, 100 γραμμάρια ζάχαρη, 20 γραμμάρια αλάτι, 40 γραμμάρια μαγιάνο πι, 450 ml νερό, σουσάμι. Πολύ ωραία, πολύ ωραία.
Πολύ ωραία. Σας βλέπω, είστε πολύ αγαπημένοι εσείς οι δύο. Βέβαια πάντα, είμαστε πάντα. Αγαπημένοι. Γιατί, λοιπόν, έχουμε να χωρίσουμε κάτι. Και μαζί είμαστε αγαπημένοι. Τι να χωρίσουμε, ρε παιδιά. Κοιτάξτε τι φτιάχνουμε. Αυτά θα φτιάξουμε. Αφράτα ψωμάκια για χάμπουργκερ. Έτσι, να τα κάνετε στο σπίτι και να μην έχετε ανάγκη κανέναν. Να λοιπόν, πάμε εκτός για το συντάκι. Καλά, εννοείται. Για δείξε μας και θέλω όλα τα μυστικά. Μην κρατήσεις μυστικό. Δεν κρατάω μυστικά, εγώ τα δίνω όλα. Έτσι, πάμε. Να σου πω, Ντίνα, τι είπαμε, είναι αυτό, με συγχωρείς πριν ξεκινήσουμε. Το ακουμπάμε την κουτάλα, το κοταλάκι. Δεν είναι ένα είναι λίγο χοντρό το μωρό, δεν είναι ότι πρέπει για σου πίτσα. Έλα Παναγία. Εντάξει, παιδιά. Έλα Παναγία. Τι έχει πάρει σήμερα, δεν θα μαγειρέψουμε σήμερα. Πάμε, ασημάκι. Πάμε, έλα, Θανάση. Έλα, πάμε, φύγαμε. Την προσοχή σου. Δίνα μου. Έλα, εγώ είμαι εδώ τόση ώρα. Λοιπόν, ρίχνουμε το αλευράκι μας. Αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Για όλες τις χρήσεις. Είσαι σίγουρος. 100%. Ωραία. Τη ζαχαρίτσα μας. Ναι. Ζάχαρη. Να σου πω, τόση ζάχαρη. Είναι η ζάχαρη, ναι, είναι για ψωμάκια μπριός, τα οποία έχει την ιδιότητα να δουλεύει και σαν μαθακοποιητής. Δηλαδή να τα κρατάει μαλακά, ναι, και να τα διατηρεί για κάποιο καιρό, δηλαδή, χωρίς να μουγλιάζουν. Α, το βάζεις για συντηρητικό, ας πούμε. Και για συντηρητικό. Δεν θα γίνει γλυκό βρασιμάκι. Θα γίνει, εντάξει, λίγο γλυκό. Αυτά τα ψωμιά είναι γλυκά. Όχι, 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 όχι. Ουδέτερα είναι, σχεδόν ουδέτερα. Για, όχι, γλυκίζουν λίγο. Είναι λίγο γλυκά. Γλυκίζουν λίγο, ναι. Ναι. Είναι εύλογο αυτό σου βάλω που λέει αυγά. Τον ίδιο ρόλο, τον ίδιο ρόλο παίζουν είναι και τα αυγά. Είναι εύλογο αυτό που λέει η Ντίνα, δεν το συζητάμε. Δύο αυγά θέλεις μέσα, ναι, στο μείγμα. Ναι. Τον ίδιο ρόλο παίζουν και τα αυγά. Εντάξει. Μαθακοποιητές. Ναι, είναι για να κρατάνε το ζυμάρι μας μαλακό και να το συντηρούν. Πολύ ωραία. Ωραία. Για πάμε. Το βουτυράκι μας. Μπράβο. Ο οποίο έχει μέσα τα λιπαρά του. Θες γάντια. Θα βάλω γάντια, εντάξει. Φυτικό είναι αυτό, δεν είναι. Μπορούμε να βάλουμε μαργαρίνη, μπορούμε να βάλουμε. Η μαργαρίνη ή βούτυρο. Και βούτυρο. Θανάση, λίγο σε παρακαλώ την πετσέτα που έχει. Βεβαίως, την αμμού. Βεβαίως, γλυκιά μου. Εδώ, το θες. Αλατάκι μας που είναι το πιο απαραίτητο συστατικό. Ναι, ευχαριστώ. Ωραία. Μέχρι τώρα μια χαρά. Μέχρι εδώ τα είπαμε ωραία. Όλα τα είπαμε μια χαρά. Για πες τώρα. Τη μαγιά είναι καλά να τη ρίξουμε αφού πρώτα πιάσουμε λίγο τα υλικά μαζί. Και να ρίξουμε μετά τη μαγιά, για να μην έρθει σε επαφή άμεση με το αλάτι. Γιατί το αλάτι... Ναι, δεν αφήνει τη μαγιά να ενεργοποιηθεί. Μπράβο. Ωραία, πάμε. Λοιπόν. Βέβαια είναι και η ζάχαρη απ' την άλλη, τέλος πάντων. Ζάχαρη, θα μπορούσε, εντάξει, να την είχαμε βάλει. Το ένα εμποδίζει. Αλλά αυτό είναι, αυτό είναι και το κόλπο που κάνεις, έτσι. Αυτό στην είναι... αρχή λοιπόν δουλεύεις και μετά τη μαγιά. Αυτό το αφήνω γιατί εγώ θέλω να φτιάξω χάμπουργκερ. Δώσ' μου, ναι, σε παρακαλώ, το άλλο το μακρύ να δοκιμάσω. Ναι, ναι, ναι. Αυτό. Ωραία, τώρα θα σου πω εγώ αν είναι γλυκό. Πάντως είναι αφράτο. Είναι αφράτο, βέβαια. Τι ωραία. Ανακατεύουμε τα υλικά μαζί. Έλα, πάμε. Πάει. Δώσε λίγο τη ράβο. Συγγνώμη. Σε παρακαλώ. Συγγνώμη. Έλα, μωρέ. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Άρα, σημάκι. Είναι πάρα, πάρα πολύ ωραίο, είναι πάρα πολύ εύκολο. Το μυστικό για ένα καλό, καλό ψωμί, αφράτο και με αρκετή διόγκωση, είναι στο ζύμωμα. Θέλει πολύ ζύμωμα. Θέλει όλα τα ψωμιά, όλα τα ζυμάρια, τα περισσότερα τουλάχιστον, θέλουν πάρα πολύ καλό ζύμωμα. Μπορούμε να το βάζαμε αυτό και στη μηχανή. Μπορούμε. Βέβαια, μπορούμε. Γιατί τώρα ξέρεις, δεν αντέχουμε, ρε παιδί μου. Και πολύ ζύμωμα, πόση ώρα ζύμωμα. Ζύμωμα, να γίνει το ζυμάρι μας, να ομογενοποιηθεί. Πώς... Ναι, ναι, και να είναι εύπλαστο, έτσι. Ναι, 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 ναι. Ωραία. Να είναι καλοτράχαλο, να μην έχει... Μάλιστα. Θες να σου βάλω από κάτω πετσέτα να μην κουνάει το κάτω, όχι, ή όχι, όχι, βολεύεσαι. Βολεύουμε έτσι. Ωραία. Λοιπόν, κοίταξε, ναι, σε αυτή τη βάση, ναι, σε αυτή τη φάση, ναι, μπορούμε να προσθέσουμε τη μαγιά μας. Α, το τρίβεις έτσι πάνω, το τρίβω. Όπως έχει. Θες να το βγάλουμε από εκεί, να το πλάσουμε πάνω στον πάγκο, ή είσαι καλά. Εγώ θέλω να κάνω τη ζωή του πιο εύκολη. Όχι. Όχι. Εδώ βρίσκει αντίσταση στα πλάινα. Ναι, ναι, σωστά. Και το γυρίζεις ωραία. Είναι αγριεμένο σήμερα ο Σιμάκης πολύ. Δεν μας δίνει. Άλλη μόνο τι, δεν είναι. Έλα, ο Σιμάκης ποτέ δεν είναι αγριεμένος. Ένα τραγούδι δεν μας έχει πει τίποτα. Είσαι σήμερα, είσαι ντεφορμέ. Δεν είμαι ντεφορμέ, απλώς είναι... Κάνουμε, κοίταξε, ψωμί κάνουμε. Ναι, θέλει λίγο αυτοσυγκέντρωση. Δεν τραγούδι είναι για το ψωμί. Αυτοσυγκέντρωση θέλει το ψωμί. Πρέπει, παιδί μου, να περάσεις ενέργεια στο ψωμί. Δεν είναι αστεία υπόθεση το ψωμί. Όσο το δουλεύουμε, τόσο πιο πολύ στρώνει. Τόσο πιο καλή διόγκωση έχει και τόσο περισσότερο οξυγόνο έχει η ψύχα μετά όταν ψήνεται. Άρα λοιπόν θέλει ζύμωμα καλό, ασημασία. Ζύμωμα καλό. Και ιδίως αυτά τα ψωμιά που έχουν ζάχαρη μέσα, θέλουν ακόμα περισσότερο ζύμωμα. Πόση ποσότητα είχαμε μαγιά για το αλεύρι αυτό, αντιστοιχούσε σε... Σε 3-4% όταν είναι τα ζυμάρια μας γλυκά. Όταν είναι τα ζυμάρια μας κανονικά, χωρίς δηλαδή να είναι, χωρίς να έχουν μέσα ζάχαρη, βάζουμε μέσα 2%, οπότε, όσο και το αλάτι. Εδώ έχει 40 γραμμάρια για ένα κιλό αλεύρι, ε? Ναι. Αυτό να το κρατήσουμε σαν κανόνα. Αυτό είναι σαν... Είναι κανόνας, είναι κανόνας, είναι κανόνας. Ωραία. Στο λοιπόν, ζυμωτό του ψωμί, να κάνω μια ερώτηση εγώ τώρα από πυρέγια. Στο ζυμωτό του ψωμί που τρώμε, ναι, εντάξει. Ναι.
Η ζύμη είναι πολύ πιο σκληρή από ότι είναι αυτή. Ναι, βέβαια. Καμία σχέση, ε. Είναι βαριά ψωμιά αυτά. Και δεν βάζουμε ζάχαρη και τέτοια εκεί πέρα. Όχι, όχι, μόνο αλατάκι βάζουμε. Βάζουμε και σκληρό αλεύρι, έτσι. Βάζουμε σκληρό αλεύρι, βάζουμε προζύμια, βάζουμε ένα σωρό πράγματα. Αυτό είναι πιο ντελικατέσεν, πιο... Αφρός. Ναι. Να το ζυμάρακι μας. Ωραίο έγινε. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Γίνεται πάρα πολύ εύκολα. Μπράβο, ρε Σημάκη. Παιχνιδάκι το κάνεις και φαίνεται. Παιχνιδάκι τελείως όμως. Είναι παιχνιδάκι. Παιχνιδάκι είναι. Είσαι και παιχνιδιάρης. Πάρε ο Θανάση αυτό, σε παρακαλώ. Μπράβο, αγάπη. Πού να το πάω, ρε Μ' αρέσει που κάνει πού θες να το πάω, πες μου. Κάνε εδώ, κάνε τ' άλλο. Βάλ το πίσω, δεν το χρειαζόμαστε. Να το πάω πίσω, άμα μου πεις, το πάω πίσω, στο λέω, να το πάω στα άπλυτα. Πήγαινε τώρα, πήγαινε. Σε ευχαριστώ. Κάνε καμιά δουλίτσα. Θες να βάλω λάδι στο ταψάκι, τι θες να κάνω. Είναι καλό να το λαδώσουμε το ταψάκι. Μπορούμε να βάλουμε. Τι παιδί μου. Και λαδόκολα, και, αλλά καλύτερα το λαδώσουμε. Δεν ναι, εντάξει, εμείς στο σπίτι θα βάλουμε λαδόκολα, ξέρετε, για να μην έχουμε να πλένουμε. Μετά τρίψε. Λοιπόν, Ντίνα μου, Θανάση. Ορίστε. Για γαρνίρισμα, σουσαμάκι. Κοίταξε πόσο εύκολα κόβεται και πόσο εύκολα πλάθεται. Λοιπόν, μικρά γίνουν στα 100 τώρα, γραμμάρια. 100-120 γραμμάρια. Δεν θα πάρουμε και τη ζυγαριά δίπλα, εντάξει, αλλά θα υπολογίζεται να είναι... Λοιπόν. Αυτά θα φουσκώσουν και θα γίνουν εκείνα που έχει εκεί δίπλα. Το διπλάσιο σχεδόν του μέγεθους αυτού. Α, ωραία. Να το. Βάζεις το σουσάμι. Τώρα αυτό εδώ έχει και άλλη εφαρμογή. Αν δεν θέλουμε να το κάνουμε ψωμάκι για χάμπουκερ, ναι. Μπορούμε να το κάνουμε μικρά ρολίνια. Α, για να κάνεις τα φρατζολάκια εκείνα, ε. Μπορούμε να βάλουμε μέσα γέμιση. Να κάνουμε τυρί, έτσι. Τυρί, μπορούμε να βάλουμε και αλμυρί και γλυκί. Ό,τι θα του δώσεις, αυτό θα σου δώσει. Okay, γιατί το ζυμάρι έχει αυτή την ιδιότητα, έχει την ιδιότητα, ναι. Ωραία. Να σου πω, τώρα θα τα αφήσουμε αυτά σημάκι να φουσκώσουν. Αυτά θα τα αφήσουμε να φουσκώσουν γύρω στα 25 με 30 λεπτά. Ναι. Διπλασιάζεται ο όγκος τους πριν τα αφήσουμε. Διπλασιάζεται ο όγκος τους και είναι καλό όταν θα μπουν μέσα στο φούρνο, ο φούρνος να έχει γύρω στους 180 βαθμούς. Προθέρμανση στους 180, ναι. Κανονικά. Εκείνο το κόλπο που κάνουν, βάζουν το ταψί κάτω με το νερό αυτό την ώρα που κάνουν ψωμιά. Είναι καλό, είναι πολύ καλό γιατί. Το ξέρετε αυτό το κόλπο. Ενυδατώνεται να το πούμε λίγο. Το ναι. Βέβαια. Όταν ψήνουμε ψωμιά ή ψωμάκια, ζύμη τέλος πάντων στο φούρνο και θέλουμε να είναι αφράτη αλλά τραγανή απ' έξω, βάζουν. Ας υποθέσουμε πως αυτή είναι με η σχάρα. Ψιλικόρα. Αφράτο με ψηλή κόρα. Ας υποθέσουμε πως είναι η σχάρα. Θα βάλετε το ταψί επάνω. Που θα έχετε τα ψωμάκια ή το ψωμί και κάτω βάζουν ένα ταψί το οποίο έχει νερό. Όχι ξέχυλο το νερό όμως, θες να αρχίσει να βράζει και να φεύγει. Θα έχει, ας πούμε, ένα στρώμα νερό. Αυτό αρχίζει και φεύγουν οι υδρατμοί προς τα πάνω και κρατάει μια υγρασία στο φούρνο. Ψήνουμε για πόση ώρα. Ψήνουμε για 15 λεπτά, 15 με 17 λεπτά. Αρκούν 15 λεπτά. Αρκούν. Μόλις πάρουν χρώμα, επειδή έχει ζάχαρη μέσα και έχει και το βούτυρο μέσα, αυτά παίρνουν γρήγορα χρώμα. Ωραία. 15-20 λεπτά. Θα το δείτε. Να έχει πάρει χρώμα, να έχει φουσκώσει ωραία. Και με τη γέμιση την ίδια ώρα. Τον ίδιο χρόνο θέλει. Έτσι, όσο η γέμιση θα είναι ή τυρί ή αλαντικό που δεν έχει. Δεν θέλει χρόνο. Λοιπόν, ωραία. Να, συγγνώμη, κάτι που παρέλειψα. Ναι, ναι. Όταν το ζυμώσουμε, είναι καλό να το αφήσουμε να ξεκουραστεί λίγο πριν ακόμα το κάνουμε μπαλάκι. Α, λοιπόν, έχει δύο χρόνους. Έχει δύο χρόνους. Συγγνώμη, δεν το είπα. Τα αφήνουμε να ξεκουραστεί αφού το κάνουμε. Αφού το φτιάξουμε, το ζυμώσουμε, το αφήνουμε να ξεκουραστεί, γύρω στα 10 λεπτά μας φτάνουν. Ωραία. Τα αφήνετε λοιπόν πρώτη φορά 10 για λεπτά. Για να μπορέσει να ενεργοποιηθεί η μαγιά. Η μαγιά για να μπορέσει αυτό να κάνετε μετά τα μπαλάκια. Κάντε τα μπαλάκια, τα αφήνετε άλλα 20 λεπτά στο ταψάκι όπως θα τα βάλετε και μετά ψήνετε στους 180 για 1/4 και έχετε τα ψωμάκια αυτά που έχουμε σήμερα και εμείς θα συνεχίσουμε να κάνουμε και το μπιφτέκι και τη σάλτσα και τις πατάτες που πάνε μαζί. Όλα θα έχετε ολοκληρωμένο το έγκλημα σήμερα. Ασημάκη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολύ ωραία ψωμάκια. Τραγουδάκι τώρα, Ασημάκη. Να πούμε και τραγουδάκια και να χορέψουμε και να κάνουμε. Σήμερα ήσουν αντεφορμέ, ό,τι και να λες. Ό,τι και να λες. Δεν θα μας βγει το ψωμάκι καλό. Μια χαρά θα βγει. Σήμερα δεν ήσουν χαμογελαστό, Ασημάκη. Μια χαρά θα βγει το ψωμάκι. Ο Ασημάκη έφτιαξε. Το πιο καλό ψωμάκι, έλα, έλα, έλα. Το πιο καλό ψωμάκι.
Να είμαστε κυρίες και κύριοι πάλι εδώ πίσω. Έχουμε κάνει όλες τις απαραίτητες ετοιμασίες εδώ πέρα με τη γλυκιά μας την Τίνα. Έχουμε βάλει και τις φωτιές μας. Κάρβουνα δεν έχουμε γιατί απαγορεύεται. Όχι, αλλά έχουμε φωτιά. Ξέρεις ότι τα κάρβουνα απαγορεύονται κανονικά, Τίνα. Σε οικιακές τέτοιες. Ναι. Κάποιος μου το έλεγε προχθές. Δηλαδή, θες να πεις ότι αν έξω, ξέρω, στο μπαλκόνι ή στον κήπο σου, ναι, έχεις πιστεριά με κάρβουνα απαγορεύεται. Ναι, 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 ναι. Είσαι σίγουρος γι' αυτό που λες. Ναι. Έχουμε δώσει κάρτα. Ωραία, ρίξε την κάρτα. Άντε βρε Παύλο, πες. Εγώ ψήσω ένα αυγουλάκι, Τίνα. Κοίταξε. Μέχρι να πέσει η κάρτα. Έβαλα αυγό. Πάει, παιδιά, πάει το αυγό. Γιατί πάει το αυγό. Φέρτε ένα αυγό ακόμα, σας παρακαλώ. Τα ωραιότερα μπέρκερ. Για τη συνταγή θα χρειαστείτε 600 γραμμάρια κιμά μοσχαρίσιο, 400 γραμμάρια κιμά χοιρινό, ένα ξεροκρεμμύδι ψιλοκομμένο, 3 σκελίδες σκόρδο λιωμένες, 4 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, 4 φέτες χωριάτικο παγιάτικο ψωμί, 1 κουταλιά της σούπας μουστάρδα, 1 κουταλιά της σούπας κέτσαπ, 1 φλιτζάνι κεφαλογραβιέρα τριμμένη, 3 αυγά, αλάτι πιπέρι, ρίγανη, θυμάρι. Λοιπόν, Τινάκη μου. Έτοιμο τα βουλάκι. Έφτιαξα ένα αυγό, εντάξει. Άρα, κοίταξε, τι ωραίο. Κοίταξε τι ωραία ψήνει αυτό πάντως πλακά-πλακά. Αυτό και έτσι τρώγεται τώρα. Έτσι, μην το γυρίσεις. Να μην το γυρίσω. Όχι, παιδί μου. Ο Φραντζελάς θα το φάει εδώ, ο καμεραμάν. Το θες να το γυρίσω, να μην το γυρίσω. Να σου πω, μην το γυρίσει. Έτσι είναι ωραίο. Έτσι, κανονικά. Έτσι. Ωραία, ωραία. Κοίταξε να δεις. Κοίτα εδώ. Το βάλεις λίγο χοντρό αλάτι. Βάλε λίγο. Κάτσε ρε παιδί. Κάτσε, κόλλησε βρε την αμφιβολία. Και λίγο πιπεράκι να του πάρει. Λίγο, ξέρεις τι ήθελα εγώ να βάλω βασικά. Τι. Για να μην σε απασχολώ τώρα κιόλας. Καλά. Ναι, ναι, γέλα εσύ Μπακατζελού. Έλα, φτιάξε τέτοιο αυγό. Δεν είναι εύκολο να κάνεις ωραίο τηγανιτό αυγό. Δεν είναι τηγανιτό, είναι ψητό. Αλλά είναι σούπερ. Βέβαια, φυσιογραφιά το έκανα. Όπως πρέπει ο κρόκος. Κοίταξε να δεις, έχει πήξει όσο πρέπει. Κοίταξε το ασπράδι. Πάρα πολύ ωραίο. Παιδιά, ζωγραφιά. Θανάση, πραγματικά για στα χέρια. Ευχαριστώ. Να βάλω, κοίταξε, να βάλω και λίγο. Φραντζελά, να βάλω και λίγο τυράκι πάνω, ε. Μην του βάζεις. Κοίταξε τώρα, ομορφιά που έφτιαξε εδώ. Δυναμό, μισό λεπτό να το δώσω. Δώσ' το εσύ, εγώ θα πω τι και κάνω. Ξεκίνα εσύ, γιατί λοιπόν, έχω αγωνία αυτή τη στιγμή. Έχεις αγωνία. Γιατί μας αρέσουν τα χάμπουργκερ. Άντε να δούμε. Λοιπόν, έχουμε βάλει το κρεμμύδι το ψιλοκομμένο. Εδώ. Θέλει και ψωμάκι. Ψωμάκι. Δώσε λίγο ψωμάκι, μωρέ. Θα του δώσει η Ειρήνη ψωμάκι. Αχ, αχ, αχ. Είδες ο Θανάσης πώς σας προσέχει. Θα προσέχουμε εδώ. Θα φάτε και χάμπουργκερ μετά. Εννοείται. Λοιπόν, έχουμε βάλει το κρεμμύδι. Και έχει πάρει χρώμα. Ψιλοκομμένο το κρεμμύδι. Στο τέλος θα βάλουμε και σκόρδο. Θέλει 3 σκελίδες σκόρδο. Εμένα μου αρέσει πολύ στο μπέργκερ το σκόρδο. Αυτό θα το περάσετε εδώ. Έχω αλατίσει βέβαια. Μόλις πάρει χρώμα είναι έτοιμο. Με λίγο λάδι. Έβαλε ελάχιστο ελαιόλαδο. Όταν βάλετε το κρεμμύδι, θα μου το αλατίσετε λίγο στην αρχή να βγάλει τα υγρά και μετά θα το αφήσετε να μην έχει καθόλου ούτε υγρά ούτε λάδι, τίποτα. Να είναι στεγνό. Λοιπόν, πάμε τώρα να συνεχίσουμε. Θα αφήσω λίγο αυτό να κρυώσει. Γιατί θα πρέπει να είναι λίγο κρύο όταν το προσθέσετε στο μείγμα. Πιάσε μου το γάντι, βρε Θανάση. Σε ευχαριστώ πολύ. Αφιερωμένη... Θα πάρω το άλλο. Αυτό το απόσπασμα εδώ πέρα της εκπομπής, αυτό το κομμάτι αφιερωμένο στις μικρομαμάδες και στους φοιτητές και στις φοιτήτριες. Γιατί είναι δύο κατηγορίες, ας πούμε, ανθρώπων που τους αρέσουν πάρα πολύ τα χάμπουργκερ. Πάρα πολύ. Είναι και εύκολο και γρήγορο φαγητό και ωραίο. Ειδικά στα φοιτητάκια και να σου πω και νομίζουν ότι είναι και δύσκολο να το κάνουν, είναι πάρα πολύ εύκολο. Πάρετε μόνο τα υλικά, ούτε ακριβά είναι αυτά τα υλικά. Και θα μαζευτείτε παρεάκι. Τι γίνεται με τα γάντια σήμερα, παιδιά? Πάντω, ποιο θα μα έλεγε, τι θα μαζευτείτε τώρα, παρεάκι γιατί... όλοι, έτσι. Και θα ψήσετε. Άμα δεν έχετε εδώ την ψιστικέρα που έχουμε εμεί στο σύστημα αυτό για να κάνετε. Να τα βάλετε, θα βάλετε στο φούρνο. Δεν θέλω να μου ανησυχείτε. Θα σα πω τι θα κάνετε για να τα ψήσετε στο φούρνο. Πάντω, ποιο θα μα έλεγε τώρα που λες ότι είναι φθηνό κτλ. Ότι θα φτάσει η ανθρωπότητα μία μέρα στο σημείο το κρέα. Να είναι φθηνότερο, ας πούμε, από τα λαχανικά. Δεν είναι τρομερό αυτό το πράγμα? Φτάσαμε σε τέτοιο σημείο. Εντάξει. Χωρίς να αποτελεί μομφή αυτό, ας πούμε, για αυτούς που παράγουν λαχανικά. Εντάξει. Αλλά το κρέας πλέον όλα έχουν την τιμή τους, Θανάση. Δεν το συζητάμε. Λοιπόν, πρώτο μυστικό. Και κοιμάς χοιρινός και κοιμάς μοσχαρίσιος. Αυτό ήταν. Τα αναμειγνύουμε αυτά. Διάλογο, πώς το λένε, αυτό ήταν προφορά μπορντό. Και βάζουμε. Το κοιμάς, λες, χυμάς. Έλα, Θανάση μου. Τα αυγά. Τα αυγά, το κρεμμύδι με το σκόρδο
που τα έχουμε αφήσει και έχουν πάρει χρώμα, αυτή είναι η νοστιμιά. Αυτό θα δώσει η νοστιμιά. Τρία αυγουλάκια. Ένα. Βάζουμε μουστάρδα. Έτσι, μια κουταλίτσα, άνετα τη θέλει. Κέτσαπ. Άμα μπορείτε να έχετε και την κέτσαπ τη σπιτική, έχουμε κάνει συνταγή εμείς. Οι πιστοί της εκπομπής θα την έχουν τη συνταγή. Πολύ ωραία σπιτική κέτσαπ. Ίσως πρέπει κάποια μέρα να το επαναλάβουμε. Βέβαια. Είναι όπως αυτά τα μαθήματα που πρέπει να τα ξέρεις, να τα δεις πολλές φορές για να τα εμπεδώσεις. Και πάμε τώρα να βάλουμε ρίγανη, θυμάρι και βάλε, Θανάση μου, εδώ με συγχωρείς, νερό και βάλουμε μέσα το ψωμάκι. Ωραία. Για να μουλιάσει το ψωμί, να μου σκέψει. Δώσ' μου, πιάσε και λίγο το θυμαράκι εκεί δίπλα. Ωραία. Πόσο? Μην το φοβάσαι, μωρέ, ρίξε. Κι άλλο? Καλώς είσαι. Αχ, το θυμαράκι. Και τι άλλο βάζουμε, γραβιέρα ή κεφαλογραβιέρα. Ένα τυράκι τριμμένο για να δώσει περίσσια νοστιμιά. Θα αφήσω μετά για να προσθέσω αναλόγως. Παίρνετε εδώ το ψωμάκι. Και μπεϊκονάκια, μα είχαμε τώρα, πετάγαμε λίγο μέσα. Ε. Ναι. Είναι στη διακριτική μας ευχέρεια δηλαδή. Ακριβώς. Ό,τι μας κελιαστεί, ντομάτα, ό,τι θες μπροστά μας. Ναι, ρε παιδί μου, τώρα εμείς δίνουμε μια βάση, έτσι. Ναι. Κλασική. Κάτσε, εγώ θα ξέρεις, θα κάνω. Ναι. Θα βάλω μόνο τη ψύχα. Ναι, για να γίνουν πιο ωραία. Οπότε πρόσθεσε και τα άλλα ψωμάκια. Ωραία. Το ψωμί καλύτερα να είναι μπαγιάτικο. Θα συμβουλεύω και χωριάτικο. Εμείς σήμερα δεν έχουμε χωριάτικο. Εσείς όμως μπορείτε να προμηθευτείτε μπαγιάτικο, χωριάτικο με προζύμι. Γίνεται πιο ωραία μέσα στα χάβρικα. Ναι, και μπαγιάτικο. Σφίγγεται καλά. Ασυζητητή μπαγιάτικο. Ναι, γιατί κάνει και τρίβεται πιο ωραία. Δεν ενώνεται η ψύχα έτσι. Όχι ότι δεν θα γίνει, μια χαρά θα γίνει, απλά θέλει πιο πολύ δούλευμα. Άλλωστε είναι ένα μυστικό αυτό στα μπέρκετ. Πρέπει να δουλέψετε πάρα πολύ καλά τη ζύμη. Δυνάκι φρυγανίτσα, άμα θέλαμε αντί για ψωμί. Μπορούμε. Πάλι. Εγώ προτιμώ όμως το ψωμί. Γιατί το κάνει πιο τέτοιο. Δίνει και πιο ωραίο σώμα και το αφρατεύει, το αφρατεύει πιο πολύ. Μην ξεχνάς ότι όσο καλά και να σφίξεις το ψωμί, θα έχει μέσα, θα κρατήσει τα νερά. Και θα δείτε ένα κόλπο τώρα που κάνω όπως τα ζυμώνω. Ένα κόλπο με το οποίο αφρατεύει πολύ ο κιμάς. Θανάση μου. Δηλαδή τι κόλπο είναι αυτό. Παίζει ρόλο και το ζύμωμα στον αέρα που θα κρατήσει μέσα, ε. Δεν είναι ακριβώς ο αέρας. Ένα άλλο κόλπο είναι. Τώρα θα δεις. Τα θυμάμαι όλα. Λοιπόν, τι θέλεις για παιδί. Ξέρεις τι θέλω, πιπεράκι. Θα πάρεις πιπεράκι. Αλάτι θα μου βάλετε πολύ λίγο γιατί έχουμε βάλει το. Είμαστε εντάξει εδώ, Παύλο μου, εντάξει. Πάμε. Βάλε πιπεράκι μπόλικο θέλω. Αλάτι όμως. Έχεις βάλει και τα τυριά. Έχω βάλει το τυρί και δεν θέλω πολύ αλάτι. Φτάνει. Φτάνει. Λοιπόν, λίγο αλατάκι. Έτσι. Και αρχίζετε εδώ. Μπράβο. Το γυρίζετε και το ανακατεύετε, τα ενώνετε καλά, 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 καλά τα υλικά. Να το πάρω το ψωμάκι δυνατά, το παίρνω. Ας το μήπως μου λείψει, ναι. Μήπως. Είναι πολλοί που βάζουν και μαϊντανό, τους αρέσει δηλαδή να βάλουν και μια πρασινάδα. Εγώ στα μπέργκερ τα θέλω μόνο με ξερά αρωματικά. Βάζω και ρίγανη και θυμάρι, αλλά δεν βάζω πρασινάδα. Τα προτιμώ. Πιο πολύ στο κεφτέ βάζουμε μαϊντανό, έτσι δεν είναι. Ή δεν βάζεις ούτε στο κεφτέ εσύ. Εντάξει, βάζω και στα μπιφτέκια βάζω καμιά φορά, μου αρέσουν τα τέτοια. Αλλά εδώ, επειδή κάνω, θα δείτε μετά, έχει μια πάρα πολύ ωραία σάλτσα, καταπληκτική σάλτσα. Γιατί θα σας δείξουμε όλο το σύστημα, έτσι. Και με το ψωμί, με τη σάλτσα του, με το μπιφτέκι. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα τι σας έλεγα. Θέλω να κάνετε αυτό. Θα βάζετε το χέρι μέσα στο νερό και θα βουτάτε έτσι και θα συνεχίσετε να ζυμώνετε τουλάχιστον για κανένα τρίλεπτο, τετράλεπτο. Εγώ θα κάνω λίγο πιο σύντομα γιατί δεν έχω τόσο πολύ χρόνο. Με αυτό το κόλπο έτσι θα παίρνει υγρασία μέσα και θα αφρατέψει πάρα πολύ ο κιμάς. Άρα θα γίνουν και πάρα πολύ ωραία τα μπιφτέκια σας, τα μπέργκερ. Αυτό θα το κάνετε 5-6 φορές. Αν μπορείτε να έχετε, αντί για νερό, ανθρακτικό, νερό με ανθρακτικό, σόδα ας πούμε, καλύτερα ακόμη θα γίνουν πιο αφρά. Ναι, αυτό το ήξερα και εγώ το κόλπο.
Και για τα μπιφτέκια δηλαδή. Και στο φούρνο ακόμα είναι τα μπιφτέκια. Ναι. Πάλι το έχουμε κάνει. Μα ήταν αρχέ. Το... Ναι, εσύ το έκανε. Όλα από μένα τα έχει μάθει. Γι' αυτό λέω κάπου το. Όλα εδώ τα έχει μάθει, Θανάση. Όχι, ξέρει τι, νόμιζα ότι έχεις το θυμάμαι περδέψει. Από πολύ παλιά. Πολύ παλιά. Αλλά περνάει και ο Ρωσέντι να μου πόσο καιρό είναι. Παλιά. Έχουμε τόσο καιρό. Έχουμε ένα εξάμηνο κοντά. Σόπακα είμαι. Βέβαια. Λοιπόν, είμαστε ζεστά, είναι όλα έτοιμα. Πολύ ζεστά, δόξα τω Θεώ. Τώρα, για να πλάσετε εσείς που θα έχετε χρόνο στο σπίτι, θα αφήσετε το μείγμα στο ψυγείο για μισή ώρα, 40 λεπτά. Ναι. Θα σκεπάσετε πλαστική με βράνιο, όπως τα έχουμε πει. Έτσι θα δέσει, θα σφίξει και θα πλάθονται πιο ωραία. Κοιτάξτε τι κάνουμε για να πλάθονται εύκολα. Θα βάλετε λίγο λάδι, ή στα χέρια ή στο γάντι που θα έχετε, και αναλόγως όσο μεγάλα τα θέλετε, εμείς θα κάνουμε τώρα. Έχουμε υπόψη μας το ψωμάκι μας που είναι αρκετό μεγάλο. Θα υπολογίσουμε ότι. Μπράβο, βάλει λαδάκι. Να μην σου πω ότι παίρνει και λίγο πιο μεγάλο να είναι. Θα κάνουμε τα. Εδώ. Φοβερή την έχει φτιάξει το κοιμά πάντως. Ξέρεις τι αφράτο που γίνεται. Δεν είναι θέμα μόνο αφράτου. Είναι και. Κοίταξε. Α, μπράβο. Πώς έχει γίνει χρώμα και. Είναι και αυτό το κόλπο που σου λέω με το νερό. Μπορεί να σκεφτείτε και να πείτε, καλά τώρα μωρέ, εντάξει, ωραία, ας μην το κάνω. Κι όμως υπάρχει διαφορά, πιστέψτε με. Όσο πιο πολύ νεράκι μπίνει, θα μπει μέσα, αλλά την ώρα που το ζυμώνετε, όχι να ρίξετε έτσι μετά το νερό, γιατί δεν θα απλωθεί καλά και δεν θα ζυμωθούνε, την ώρα που ζυμώνετε. Νεράκι, χέρια μέσα στο νερό και άντε πάλι. Ζυμώνετε. Είναι πραγματικά αφρός, τελείως. Κάντα όσο μπορείς πιο στρομπουλά, πώς τα θες, απλωτά. Ναι. Α, καλά. Γιατί γίνονται πιο τραγανά. Δεν σ' αρέσουν ένα φράτα τραγανά, τα θες. Εγώ τα θέλω να έχουν εξέλιξη, να έχουν μέσα σάρκα, να έχουν ψύχα. Εντάξει, αυτό το έφτιαξα χοντρό. Ναι, καλό είναι αυτό. Εν τω μεταξύ, είτε στο φούρνο τα βάλετε, είτε εδώ πάνω σε σχαρίτσα, θα πρέπει να υπολογίζετε ότι θα πρέπει να είναι ισομεγέθη όλα, όχι άλλα μεγάλα, άλλα μικρά. Γιατί διαφορετικά θα πρέπει να είστε πολύ προσεκτικοί. Μην καίγονται τα πρώτα, να βγάζετε τα άλλα. Αυτό θα υπολογίσετε, επειδή έχουμε και λίγο χοιρινό μέσα, ότι θέλει, ας πούμε, για στα 4 λεπτά από την κάθε πλευρά, μπορεί και 5, ανάλογα με το πόσο παχύ είναι το μπιφτέκι. Να, αυτό εμένα είναι γίγας, ας πούμε, εδώ. Θέλει λίγο τον χρόνο του. Αυτό του Θανάση εδώ είναι μινιό. Θα το βγάλουμε πιο νωρίς. Αυτό είναι για το βότσκα, αυτό είναι για την Πακατσέλο. Καταλαβαίνετε. Χριστιανά, το μικρό σου δώσε. Ο βότσκα είναι 2 μέτρα. Πακατσέλο, τι να φάει. Τα κρυβά τα αρώματα στα μικρά τα. Να σου πω, σε κοροϊδεύα πριν για τα κάρβουνα που σου έλεγα. Μην νομίζει και ο κόσμος ότι τέτοιο. Καλά, μου σιγά με συμπιστέψαμε. Απλώς είναι γεγονός ότι είναι καλύτερα, ας πούμε, να ψήνουμε σε περίμαχη πέτρα. Ή εδώ. Εντάξει, έχουν ακουστεί πολλά για το κάρβουνο και τα ξέρουμε είναι η αλήθεια, αλλά έχει και μια νοστιμιά ότι ψήνεται στα κάρβουνα. Έχει την κακά τα ψέματα. Πώς θα μας. Τι θα πιστεύανε, μήπως θα πιστεύανε εμένα ο κόσμος ότι είμαι παράνομη. Σου κάνω εγώ για παράνομη. Με τίποτα. Με αυτό σου λέω. Με τίποτα. Κάνω εγώ για παράνομη. Από κάτι τέτοια να τα περιμένεις όμως. Ενώ εγώ κατευθείαν παράνομος. Γιατί ρε Πακατσέλο εγώ παράνομος, δηλαδή, δεν κατάλαβα. Έχεις βλέμμα καθαρό, πρόσωπο. Καθάριο. Χαμογελαστό. Κοίτα καθάριο πρόσωπο. Το χλωμό πρόσωπο. Λοιπόν. Θέλετε να σου δείξω, Ντίνα, και να σας δείξω κι εσάς μια προσφορά εδώ πέρα της εκπομπής. Και αφορά στα χάμπουργκερ. Να μην πάμε, να δούμε τι. Α, θες να δεις τη σάλτσα. Να κάνουμε τα υλικά για τη σάλτσα όση ώρα ψήνονται. Έχεις δίκιο, Ντίνα. Να φτιάχνω εγώ τη σάλτσα. Έχεις δίκιο. Να προχωρήσουμε γιατί. Παρασύρθηκα, δεν σας έχω πει το καλύτερο ακόμη. Έχουμε κάτι πατατούλες. Χωρίς πατάτα θα σας άφηνα. Τραγανές στο φούρνο. Έχεις αλλά δίκιο. Και στο τηγάνι. Αλλά διαφορετικές πατάτες. Απ' έξω τραγανές και μέσα με. Πάρα πολύ ωραίες. Σε λίγο. Πάμε λοιπόν για την κάρτα. Πάμε. Έχουν γίνει αυτά που τα γυρίζουμε. Τα γυρίζω, τι να κάνω, μην τα γυρίσω. Όχι, δεν τα γυρίζω, πρέπει να βάλω και αυτό. Ωραία, γύρισε τα εκεί πέρα, μια χαρά είναι. Σάλτσα για μπέρκερ. Για τη συνταγή θα χρειαστείτε 2 αυγά βρασμένα, 1 κρεμμύδι μικρό ξερό τριμμένο, 2 φρέσκα κρεμμυδάκια με το φύλλωμα ψιλοκομμένα, 2 κουταλιές της σούπας, μουστάρδα απαλή. 3 κουταλιές της σούπας, μιλόξιδο ή ξύδι λευκό. 3 τέταρτα του φλιτζανιού ή λιέλαιο. Μισό κουταλάκι του γλυκού, ζάχαρη καστανή. Αλάτι πιπέρι. Λοιπόν,
Πολύ ωραία τα μπιφτεκάκια, δίνα, θα χαμηλώσω λίγο. Μην τα κάψεις, Θανάση. Αν τα κάψεις. Απλώς εδώ πέρα η ψιστιέρα δουλεύει. Μωρή, η ψιστιέρα μια χαρά δουλεύει. Δουλεύει φουλ. Μπράβο, Θανάση. Να το είδες. Τα έκανες πολύ ωραία. Λοιπόν, λίγο ακόμα. Πάμε να κάνουμε στα γρήγορα μια ωραία σάλτσα. Τι θα χρειαστούμε. Εδώ έχουμε δύο, ήδη έχω σπάσει ένα κρόκο αυγό, παίρνω και το δεύτερο. Έχουμε βράσει τα αυγά. Θα πάρετε τους κρόκους έτσι και θα τους διαλύσετε με το πιρούνι. Αυτή η σάλτσα είναι πάρα πολύ ωραία. Μοιάζει λίγο με μαγιονέζα, μοιάζει λίγο... Με μαγιονέζα μοιάζει πιο πολύ, αλλά είναι πολύ ωραία. Ψήνω να βρω κάτι άλλο. Σπάω το κεφάλι μου, λέει τώρα. Δεν να βρούμε τι άλλο μοιάζει. Λοιπόν, είναι ωραία γιατί τα αυγά είναι βρασμένα. Ξέρετε πώς τη λένε στην τη Γαλλία αυτή τη σάλτσα. Πώς. Τη λένε σος ταρτάρ. Σος ταρτάρ. Ναι. Και στα γαλλικά πες το πάσο, μην μας το λέτε. Και συνήθως τη σερβίρουν με ψάρι. Ναι. Αλλά εγώ, προσωπική μου εκτίμηση, θεωρώ ότι αυτή η σάλτσα είναι καταπληκτική με τα μπέργκερ μέσα στο ψωμάκι. Ωραία. Λοιπόν, βάλαμε τα αυγό. Βάζουμε μουστάρδα. Εδώ. Βάζουμε ξύδι. Το αυγουλάκι πρέπει να είναι βρασμένο πολύ... Να έχει βράσει, το πραγμάτων ή δεν μας πειράζει, άμα είναι και μελάτο. Να είναι και μελάτο. Δεν μας πειράζει. Εγώ κάνω ας με τη σάλτσα αυτή και με μελάτο αυγό, ωραία, με μελάτο κρόκο και με σφιχτό. Εξαιρετικά. Βάζουμε πρώτα, τη δουλεύουμε δηλαδή σαν μια βινεγκρέτ αυτή την σαλτσούλα. Και σας έχω πει εγώ ότι πάντα στις βινεγκρέτ βάζουμε πρώτα τα όξινα στοιχεία, είτε αυτά είναι λεμόνι, είτε αυτό είναι ξύδι, είτε αυτό είναι κρασί. Και στο τέλος πάντα το λάδι. Θα μου βάλετε λίγη ζάχαρη, ελά. Λίγη ζάχαρη, καστανή, μία πρέζα, ίσα-ίσα, κρεμμυδάκι, ψηλό κομμένο, όσο μπορείτε πιο ψηλό, ξερό κρεμμύδι, κρεμμύδι φρέσκο, με το φύλλωμα μαζί, δίνει μία νοστιμιά στη σάλτσα και μία γεύση εξαιρετική. Πιπεράκι θα βάλουμε, δεν θέλω να μου βάλετε αλάτι, γιατί η μουστάρδα κάνει τη δουλειά που πρέπει να κάνει, το αρμυρό της δηλαδή το έχετε. Μην τα κάψουμε, Θανάση μου, μην τα κάψουμε. Εγώ θα τα γιατί έχω σχέδια. Θα τα έψινα και περισσότερο. Χαμήλωσα από φωτιά, αλλά θα τα έψινα και λίγο παραπάνω. Να μην μου καούνε, ρε παιδί μου, να είναι μέσα όσο πρέπει. Εντάξει, είναι πολύ αφράτα. Λοιπόν, εδώ τώρα, σε αυτή τη φάση, θα πάρετε ηλιέλαιο και θα αρχίσετε, για να κάνω και τη ζωή μου πιο εύκολη ακόμη, θα πάρω έναν αυγοδάρτη. Θα αρχίσετε να χτυπάτε, κράτα Θανάσης. Πάλι καλά που θα την πάρεις εσύ τον αυγοδάρτη, γιατί εμένα θα μου κάνεις τη ζωή πιο δύσκολη. Λοιπόν, και αρχίζετε και χτυπάτε τώρα, σιγά σιγά, βάζοντας σιγά 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 το λάδι, όπως κάνουμε με τη μαγιονέζα. Το πόσο γρήγορη, το πόσο απλή και πόσο νόστιμη γίνεται, θα μας πει ο Θανάσης τώρα σε λίγο για το νόστιμο που θα δοκιμάσει. Έχεις ξαναφάει. Πόσο γρήγορα μπορείτε να κάνετε χάλια το που κάνεις τον Θανάση. Σελερώνω. Επίσης, σε δύο απλά βήματα. Παίρνει ένα αυγοδάρτη. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Εσύ να είσαι καλά. Εντάξει, εντάξει, είπα Κατσέλου, θα πάμε. Θα πάμε. Τελειώνω. Μία λες να κάνουμε τη σαλάτα, μία λες να κάνουμε τη σάλτσα, μία λες να μην προλάβουμε, μία λες να δείξουμε τις κάρτες με τα χάμπουργκερ. Λοιπόν. Και στο τέλος τι μας λες. Πάμε σε διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε να δούμε μετά τη σάλτσα. Πάμε σε διαφημίσεις, πάμε. Η σάλτσα είναι... Όχι, ρε, δεν πάμε πουθενά. Εδώ θα κάτσουμε να τελειώσουμε. Πού πάτε? Λοιπόν, Ντινάκη, θα το κλείσω. Κλείστε τώρα, είναι τα φτιάξαμε, είμαστε έτοιμοι. Είναι πανέτοιμο. Λοιπόν, το τελευταίο που έχω να σας πω είναι η ιστορία της πατάτας. Κάναμε τη σάλτσα, ωραία, κάναμε τα μπιφτέκια, τα ωραία τα μπέργκερ, κάναμε το ψωμάκι. Και? Και για να κάνουμε πατάτες, τραγανές πατάτες, ναι, σε δύο εκδοχές, πάμε να δούμε την κάρτα και μετά εδώ. Αλλά ωραία, τεταμένα, μα το... Τραγανές πατάτες. Για τη συνταγή θα χρειαστείτε 1 κιλό πατάτες βρασμένες με τη φλούδα, αλάτι χοντρό, πιπέρι,
ρίγανη, πάπρικα, κάρι, φρυγανιά τριμμένη, αλεύρι, ηλιέλαιο. Λοιπόν, πρώτος τρόπος. Τραγανές πατατούλες στο τηγάνι. Και δεύτερος τρόπος, τραγανές πατάτες πάλι, ωραιότατες, αλλά στο φούρνο. Θα σας δείξουμε και τους δύο τρόπους. Εσείς θα επιλέξετε. Λοιπόν, να σας πω όμως τι έχουμε κάνει. Έχουμε βράσει τις πατάτες, τις έχουμε πλύνει πάρα πολύ καλά. Καλύτερα να έχετε και ένα μπουρτσάκι αυτό που έχετε και καθαρίζετε τα μανιτάρια, ξέρετε που το τρίβει έτσι. Θα τις πλύνετε, θα τις βράσετε. Όπως είναι, ολόκληρες, με τη φλούδα. Σε μπόλικο αλατισμένο νερό, πάντα θα αλατίζετε το νερό όταν βράζετε πατάτες, ακόμη και να αφήνετε τη φλούδα. Και τι κάνετε μετά. Για 20 λεπτά, όχι παραπάνω, ίσα ίσα να μαλακώσει η πατάτα. Θα τις περάσετε. Εδώ έχω βάλει ηλιέλαιο και ζεσταίνεται. Να κάψει το ηλιέλαιο. Περνάτε τις πατάτες, να σας δείξω ακριβώς τι έχω κάνει. Ελαφρώς, έτσι, από αλεύρι. Μόνο που έτσι στο τηγάνι κρατάνε λίγο πιο πολύ λάδι. Γι' αυτό σας δείχνουμε και την άλλη εκδοχή, στο φούρνο, που εκεί έχει ένα κόλπο που περνάνε, και αυτό, και αυτές μπορούμε να τις περάσουμε από απορροφητικό, χαρτί κουζίνας, που να μείνει υπερίσχυα του λαδιού. Λοιπόν, για να δω πώς πάμε. Καλά είμαστε τώρα. Θα τις βάλετε λοιπόν εδώ, στο ηλιέλαιο, και για τις δύο εκδοχές, μέχρι ένα σημείο είναι ακριβώς η ίδια ιστορία. Βρασμένες τα 20 λεπτά με τη φλούδα, κομμένες σε μεγάλα κομμάτια. Τις βάζετε στο ταψί, εδώ, έτσι, κάτσε κόψω ακόμη μία. Καρικεύετε, και με τι καρικεύετε, με ό,τι τραβάει η ψυχούλα σας. Εγώ σήμερα έχω επιλέξει θυμάρι, ρίγανη, λίγη πάπρικα γιατί είναι γνωστό το πάθος μου. Φρυγανίτσα. Στο τέλος η φρυγανιά, ναι, τώρα θα δεις. Για την κρούστα. Και λίγο κάρι. Μ' αρέσει πάρα πολύ το κάρι στην πατάτα. Αν δεν σας αρέσει, δεν το βάζετε. Και θέλω να βάλετε χοντρό αλάτι στην πατάτα. Το βάζω αυτά. Λοιπόν. Εδώ. Ναι, βγάλω. Βγάλετε αυτά από εκεί. Αυτά. Εδώ δίπλα είμαστε τώρα. Αυτές κάνουν εδώ τη δουλειά τους κανονικά. Ψήνονται. Αυτές εδώ τηγανίζονται σε δυνατή φωτιά για να γίνει κρούστα αμέσως. Έχουμε ρινάκι το ξύλινο από εκεί. Ωραία. Και δίπλα εδώ έχουμε το ηλιέλαιο, το οποίο θα το βάλουμε στις πατάτες που θα βάλουμε στο φούρνο. Θα αφήσουμε να κάψει. Να δω αν είναι έτοιμο. Αφήνω εδώ αυτό. Θέλει λίγο ακόμη. Και μόλις κάψει, θα βάλετε το ηλιέλαιο πάνω από τις πατάτες που τις έχετε ετοιμάσει. Θα έχετε προθερμάνει το φούρνο στους 200 βαθμούς, θέλει δυνατό, δυνατό, δυνατό φούρνο. Και αφού έχει το λάδι, θα δείτε, θα βάλουμε και λίγη από τη φρυγανιά και θα βάλετε για 10 λεπτά, 1 τέταρτο, 20 λεπτά να κάνει κρούστα, να μαυρίσει αυτό, να ροδοκοκκινήσει μάλλον. Κάτσε να βγάλω τώρα τα γάντια, γιατί είμαι σαν χειρούργος στην κουζίνα. Ναι. Και να δω εδώ αν είμαστε έτοιμοι. Αυτό ήταν, βλέπετε, έτσι, θα το ακούτε να τσιτσιρίζει. Θα μου πείτε, μα είναι πολύ το λάδι, Ντίνα. Ναι, αλλά αυτό το λάδι θα μείνει εκεί και μετά θα τις βγάλετε, θα τις βάλετε στο απορροφητικό χαρτί. Άρα, Θανάση, αυτό μπαίνει στο φούρνο στους 200 βαθμούς για 20 λεπτά και βγάζουμε το άλλο που έχω έτοιμο για να δείξουμε πώς έχει γίνει. Ωραία. Έλα εδώ. Πέρα ένα γαντάκι εδώ πέρα, γιατί... Λοιπόν, εδώ. Αρχίζω και ανησυχώ, δεν σ' ακούω, δεν ξέρω τι γίνεται. Μια χαρά είμαι, παρακολουθώ. Ωραία. Αυτές εδώ, τις πατατούλες, έτσι, θα τις αφήσετε να πάρουν χρώμα στο τηγάνι. Αυτό πρέπει να γίνει εδώ. Βλέπετε, είναι έτοιμες οι άλλες. Πολύ. Έχουν χρώμα ωραίο. Πολύ ωραίες. Μπράβο. Και χρώμα ωραίο. Αυτές είναι οι αγαπημένες μας πατάτες. Για πολλά. Οι αγαπημένες της οικογένειας, δηλαδή, ξέρεις. Ναι. Λοιπόν, θέλω να κάνουμε το εξής όμως τώρα. Κάνω λίγο πρόσχημα μου καείς. Ναι. Θα βάλουμε απορροφητικό χαρτί. Εδώ. Έχει κάτω το αλεύρι, αλλά δεν πειράζει. Εγώ θα βάλω το χαρτί. Και αυτό από εδώ, κάτσε. Και θα κάνουμε το εξής. Θα βγάλουμε τις πατάτες από εδώ, από το λάδι. Έτσι. Όλο το λάδι θα μείνει εκεί, βλέπετε. Αυτό είναι το κόλπο με το φούρνο που σας έλεγα. Ότι δεν τραβάει, ενώ ψήνεται στο λάδι, το βοηθάει για να κάνει το χρώμα.
δεν τραβάει το λάδι. Είναι σαν κάστανο. Το πόσο νόστιμο είναι, δεν υπάρχει πιο ωραία πατατούλα. Λοιπόν, εδώ τις πατατούλες, τώρα, εγώ τι κάνω εδώ, πώς είμαι. Θέλει αυτές να πάρουν χρώμα. Ωραίες που γίνονται και αυτές, γιατί έξω το αλεύρι, τώρα μόλις το βλέπετε και πάρουν χρώμα, εδώ, συγγνώμη, θα μου βάλετε και τα μυρωδικά αυτά, και τις ρίγανες, και την πάπρικα, και το αλάτι το χοντρό, έτσι. Και αυτές γίνονται ωραίες. Είναι λίγο πιο λιπαρές βέβαια, αλλά είπαμε τώρα εμείς, έλα. Αυτά τα παίρνω, δεν τα χρειαζόμαστε. Αυτά δεν τα χρειάζομαι, Θανάση μου, ωραία. Το αλατάκι. Λοιπόν, θα βάλω και λίγο αλάτι εδώ. Είχα βάλει και πριν, αλλά ταιριάζει πολύ ωραία το χοντρό αλάτι. Πάμε να πάρουμε να κάνουμε. Δώσ' μου ένα καθαρό μαχαίρι, του ψωμιού, το άλλο. Ευχαριστώ. Εξαιρετικά, κάτσε να φύγουν και αυτά. Να ανοίξουμε. Δεν τα χρειάζεσαι άλλο. Μπέργκερ εδώ. Κάτσε να το ανοίξω όλο για να μπορεί να χωρέσουμε αυτά που κάνουμε. Λοιπόν, θα πάρουμε το κουταλάκι μας. Αυτή την ωραία τη σάλτσα, κοίτα. Δεν υπάρχει τέτοια σάλτσα. Πεθαίνω για αυτή τη σάλτσα. Πάρε ένα κουταλάκι να τη δοκιμάσεις, να μου πεις πώς σου φαίνεται. Ωραία. Κάτσε να δω. Τι να δεις. Εδώ να πάρω κουτάλι. Εγώ βάζω και από τις δύο πλευρές. Να έχει μπόλικη σάλτσα. Ωραία είναι. Να βάλουμε κορνισόν. Θες να κόψουμε να βάλουμε. Ναι. Κάτσε να τα πάρουμε αυτά. Μαρουλάκι. Κορνισόν. Να βάλουμε και κορνισόν. Να βάλουμε και ένα μαρουλάκι. Η περιβόητη πίκλα. Πότε βάλω. Εκεί, σε αυτό. Μπράβο. Δύο. Περίμενε να βάλω τις πατατούλες εδώ. Αυτά τα πατατάκια είναι... Έτσι, αυτό που έπεσε το φάω. Λουκουμάκια. Τρία, τέσσερα. Εντάξει. Ναι. Λοιπόν, τούμπα. Κάτσε να φαίνεται έτσι. Παπαπαπαπαπαπα. Παιδιά, θα φτάσει για όλους. Θα κάνω σε όλους σας από ένα χάμπουργκερ σήμερα. Έχετε... Λοιπόν, πώς πάμε εδώ. Θέλω να σας δείξω... Η πατάτα είναι πολύ ωραία. Η πατάτα δεν είναι τέλεια, ναι, η πατάτα. Η σάλτσα είναι πολύ ωραία. Αυτό... Α, ωραίο έγινε και αυτό. Μόνο που μας μένει τώρα. Να τα αφήσετε έτσι να ροδοκοκκινήσουν και αυτά. Άι. Είναι... Τι τέλειωσε ο χρόνος. Τι έκανε. Τι γίνεται ρε παιδιά, γιατί ποτέ δεν έχουμε αρκετό χρόνο. Ξέρεις, είναι εδώ. Τι. Είναι σαμποτάζ εδώ από τους συνεργάτες για τον χρόνο, γιατί θέλουν να τελειώσουμε για να φάνε τα χάμπουργκερ. Και καλά κάνουν. Είναι θέμα σαμποτάζ, καθαρά. Και καλά κάνουν. Εντάξει. Τι είπατε κυρία Παγκεθέλου. Υπάνω έχετε παραγγείλει, έχετε κρατήσει. Όλοι θέλετε χάμπουργκερ. Καλά, δεν θα φάμε τίποτα σήμερα. Έχετε κρατήσει πάνω, γιατί αλλιώς. Άσε να φάω την πατατούλα τουλάχιστον αυτή. Πρέπει να κλείσουμε να χαιρετήσω. Ό,τι μου αναλογεί. Να βγάλω λίγο τις πατάτες, παιδιά, και τελειώνουμε. Εξαφανίζομαι μετά, δεν υπάρχω. Πω. Άντε, λοιπόν, καλή μας όρεξη. Έβαλα και οι πατατούλες. Ψάχνω. Να το αλάτι. Τίποτα, άσε, τώρα τα έχουν κλείσει ήδη θέση. Έχουν κλείσει. Α, νόμιζα ότι δεν φύγαμε, Ντίνα. Λοιπόν. This is Dina's Hamburger, κυρίες και κύριοι. Καλή σας όρεξη, να το φτιάξετε, είναι πολύ νόστιμο, πολύ ωραίο. Αύριο πάλι εδώ, με απίστευτες συνταγές. Δεν σας λέμε τι. Φιλάκια, δεν μπορεί να χαιρετήσει, τρώει. Με αγάπη. Φιλάκια πολλά. Απόγελα πολλά. Φιλάκια.